Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στη ζώνη ενημέρωσης του Ionian Channel. Είναι 5η 8 Αυγούστου, ώρα για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Δείτε απόψε, στη Ζάκυνθο βρίσκεται για ολιγοήμερες διακοπές ο αρχηγός της Δημοκρατικής Αριστεράς Φώτης Κουβέλης. Δείτε τι υποστηρίζει για πολλά και σοβαρά θέματα σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Ionian Channel. Ακόμη, ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων Σπύρος Σπύρου επισκέφθηκε τον Υπουργό Ανάπτυξης κύριο Χατζηδάκη. Τι υπόθηκε μεταξύ των δύο ανδρών, θα μας πει ο ίδιος ο κύριος Σπύρου σε τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχουμε μαζί του. Θρήνο στην Κεφαλονιά, όπου ένα 13χρονο αγόρι έχασε σε τροχαίο τη ζωή του. Αυτές και άλλες πολλές ειδήσεις θα τις δούμε μαζί απόψε. Να είσαι ηγέτης σημαίνει να φτάνεις πρώτος εκεί που οι άλλοι δεν μπορούν. Να επηρεάζεις αυτό που δεν ελέγχεις. Δύναμή σου να είναι η γνώση, οι άνθρωποι και το πάθος τους για τελειότητα. Να επενδύεις σε τεχνολογία αιχμής και να προχωράς μπροστά όταν όλα σταματούν. Να εμπνέεις τους συνεργάτες σου να κάνουν περισσότερα. Να είσαι ηγέτης σημαίνει να γνωρίζεις, να ανοίγεις και να δείχνεις το δρόμο. LVL. Ελληνική βιομηχανία αλουμινίου. Πρώτα η ασφάλειά σας. Ασφάλειες ΟΓΑ από 86 ευρώ το εξάμηνο. Έχεις ανασφάλιστο όχημα? Είσαι άνεργος ή συνταξιούχος? Εποφελήσου από τις εκτόσεις του γραφείου μας για το αυτοκίνητό σου. Ασφάλειες Λιβάνι. Θα ξεκινήσουμε το απόψινό μας δελτίο. Στη Ζάκυνθο βρίσκεται για ολιγοήμερες διακοπές ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς Φώτης Κουβέλης. Ο κύριος Κουβέλης επιλέγει το νησί εδώ και πολλά χρόνια για τις οικογενειακές του διακοπές. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μια ανάπαυλα μετρημένων ημερών, αφού τα ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα είναι πολλά. Και η Δημάρ σχεδιάζει να βρεθεί από Σεπτέμβριο εκ νέου στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Τον κύριο Κουβέλη συνάντησε το Ionian Channel με τον συνάδελφο Βασίλη Μούτσιο, ο οποίος τον κατέγραψε στην εκπομπή Προκλήσεις, την οποία θα τη δούμε σε λίγες ημέρες. Δίπλα μου έχω τον Βασίλη τον Μούτσιο που μίλησε με τον κύριο Κουβέλη. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Και όση ώρα έτσι υπομονετικά, Τάσο, περιμέναμε να πει την είδηση, σκεφτόμασταν ότι οι πολίτες δεν έχουν χρήματα για να κάνουν διακοπές και οι πολιτικοί, λόγω των προβλημάτων που τους ταλαιπωρούν, είναι ολιγοήμερες οι διακοπές τους. Όπως και να έχει, βέβαια, ο κύριος Κουβέλης είναι σταθερός επισκέπτης της Ζακύνθου. Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, έστω και για μερικές μέρες, βρίσκεται στο νησί μαζί με την σύζυγό του, προκειμένου να ξεκουραστεί. Φέτος, βέβαια, όπως και ο ίδιος μας αποκάλυψε, θα είναι μικρότερης διάρκειας οι διακοπές τους, δεδομένου ότι ο Σεπτέμβρης, ο οποίος έρχεται, είναι καυτός, η Δημοκρατική Αριστερά, ο ίδιος και τα στελέχη θα πρέπει να προετοιμαστούν κατάγγελα, ούτως ώστε το διάστημα που μεσολαβεί από την αποχώρηση του κόμματος από την κυβέρνηση και μέχρι τον Σεπτέμβρη θα πρέπει όλοι να είναι έτοιμοι, ούτως ώστε δυναμικά το κόμμα να επανέλθει στο προσκήνιο. Πού μένει, σε ποια περιοχή του νησιού μένει? Ο κύριος Κουβέλης μένει στο ξενοδοχείο Μιμόζα στο Αργάσι. Εκεί μένει, εκεί καταλήγει τα τελευταία χρόνια που έρχεται στη Ζάκυνθο. Έχει πάρα πολλούς φίλους, όχι μόνο πολιτικούς, αλλά και έτσι συμπολίτες μας, με τους οποίους συναντιέται, συζητάει και ανταλλάσσει απόψεις για τοπικά αλλά και γενικότερα πολιτικά θέματα. Ήταν χυμαρόδης στην συνέντευξη την οποία μας παραχώρησε και βέβαια εκείνο το οποίο μονοπόλησε ήταν το να εξηγήσει για μία ακόμη φορά τους λόγους που οδήγησαν το κόμμα του να αποσυρθεί από την κυβέρνηση, παρέχοντας ωστόσο την ανοχή και τη στήριξη κοινοβουλευτικά. Μάλιστα. Πάμε να δούμε ένα πρώτο απόσπασμα της πολύ ενδιαφέρουσας συνέντευξης. Εκείνο το οποίο πετύχαμε και για το οποίο είμαστε υπερήφανοι είναι το γεγονός ότι τον Ιούλιο του 2012 στηρίξαμε να υπάρξει κυβέρνηση, διότι αν δεν υπήρχε κυβέρνηση η χώρα θα είχε πέσει σε κατάσταση πολιτικής αστάθειας με προφανή και αυτονόητη την κατάσταση της κοινωνικής ρευστότητας. Έτσι η Ελλάδα παρέμεινε στην ζώνη του ευρώ, δεν προχώρησε στην τυπική χρεοκοπία και δεν επέστρεψε στην δραχμή. Νομίζω ότι ήταν μια υπεύθυνη πράξη από τη μεριά της Δημοκρατικής Αριστεράς. Και πρέπει να επισημάνω ότι εάν η Δημοκρατική Αριστερά, και τούτο ανεξάρτητα από το ποσοστό 6,3% που είχε, αυτό της έδωσε ο ελληνικός λαός στις εκλογές, δεν προσήρχονταν να υπάρξει κυβέρνηση, δεν θα υπήρχε κυβέρνηση. Και κατά τούτο θεωρούμε ότι αυτή η πράξη την οποία κάναμε ήταν μια υπεύθυνη πράξη,
υπεύθυνοι απέναντι και στη χώρα και στην κοινωνία. Και βεβαίως όλο το άλλο χρονικό διάστημα της περίοδου 2012 μέχρι τον Ιούνιο του 2013 που αποχωρήσαμε από την κυβέρνηση, η Δημοκρατική Αριστερά έδωσε μάχη να μην υπάρξουν μέτρα, να υπάρξουν ελαφρότερα μέτρα, να υπάρξουν ρυθμίσεις που ήταν δυνατόν να ανακουφίζουν την ελληνική κοινωνία. Αποκρούσαμε ρυθμίσεις και νομίζω ότι συμβάλαμε αποφασιστικά στο να υπάρξουν όλα εκείνα τα οποία θα ήταν χρήσιμα και εξακολουθούν να είναι χρήσιμα για την σταθερότητα της χώρας αναφορικά με την παραμονή της στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Βεβαίως υπήρξαν και ζητήματα τα οποία δεν μπόρεσαμε να αντιμετωπίσουμε και αυτό όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά γιατί η χώρα είχε διμερείς συμφωνίες, είχε διεθνείς υποχρεώσεις, είχε τα μνημόνια. Και πρέπει να σας πω ότι τα μνημόνια η Δημοκρατική Αριστερά δεν τα ψήφισε, αλλά προσήλθε στην υπόθεση αυτή ακριβώς για να μπορέσει η χώρα να σταθεροποιηθεί και να οδεύσει τον δρόμο της εξόδου από την κρίση. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένας θετικός απολογισμός για την Δημοκρατική Αριστερά. Ορθά πράξαμε τον Ιούλιο του 2012 που στηρίξαμε την κυβέρνηση, ορθά πράξαμε που πριν από λίγες ημέρες αποχωρήσαμε από την κυβέρνηση για λόγους που είναι γνωστοί, τους έχουμε γνωστοποιήσει και είμαι στη διάθεσή σας να τους συζητήσουμε. Τότε, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, τον Ιούνιο του 2012 κάποιοι σας είχαν χαρακτηρίσει υπεύθυνος πολιτικό αρχηγό και υπεύθυνος κόμμα τη Δημοκρατική Αριστερά που συμμετείχατε στην κυβέρνηση και συμβάλλετε στην πολιτική σταθερότητα της χώρας. Ένα χρόνο λοιπόν μετά κάποιοι χαρακτήρισαν ανεύθυνη τη στάση σας με την αποχώρηση. Ποια ήταν τα σημεία τότε, γιατί παρεξηγήθηκαν κάπως, που διαφωνήσατε με την Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ? Κοιτάξτε, η μεγάλη μας αντίθεση είχε ήδη εκφραστεί από τα τέλη του 2012 για τα λεγόμενα εργασιακά. Θα θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι η Δημοκρατική Αριστερά δεν ψήφισε όλο το πακέτο των μέτρων που αφορούσε στις εργασιακές σχέσεις. Επισημένοντας και τότε, επισημένοντας και σήμερα ότι τα ήδη αποσαρθρωμένα εργασιακά δικαιώματα δεν είναι δεκτικά και άλλων επιθέσεων. Πολύ δε περισσότερο όταν οι εργασιακές σχέσεις είναι απορριθμισμένες στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και εκείνο το οποίο έγινε ήταν μια περαιτέρω απορρίθμιση. Οφείλω δε να επισημάνω ότι δεν ήταν μνημονιακή υποχρέωση όλη αυτή η ρύθμιση, η απαράδεκτη ρύθμιση η οποία έγινε για τα εργασιακά ζητήματα και ειδικότερα για τις εργασιακές συλλογικές συμβάσεις. Οι συμβάσεις εργασίας έχουν πάψει πια να έχουν τη λεγόμενη επεκτασιμότητά τους, δηλαδή τη μετενεργειά τους, και έχουμε ουσιαστικά αποδυνάμωση του δικαιώματος στην εργασία. Μάλιστα, προβληματισμένος ο κύριος Κουβέλης από την έξοδο της Δημάρχης στην κυβέρνηση, Βασίλη. Έτσι ακριβώς, Τάσο, εξήγησε επακριβώς τους λόγους για τους οποίους πήρε το κόμμα του αλλά και ο ίδιος αυτή την απόφαση. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι οι δηλώσεις του και η συνέντευξη στο σύνολό της, η οποία παραχωρήθηκε, είναι κατά αποκλειστικότητα στο Ionian Channel. Και βέβαια να πούμε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς μας τιμά πάντοτε και σαν βουλευτής αλλά και σαν πρόεδρος τώρα του κόμματος με την εμπιστοσύνη του στο να μεταφέρει μέσω του Ionian Channel και της εφημερίδας ημέρα τις θέσεις του και τις απόψεις του. Βέβαια τον ρωτήσαμε, δεδομένου ότι θεωρείται ο Αύγουστος ως ο μήνας βαρόμετρο για τις πολιτικές εξελίξεις που σηματοδοτούν από το Σεπτέμβρη και μετά, ως έναν βαθμό κράτησε τα χαρτιά του κλειστά, ξεκαθάρισε όμως για εκείνους οι οποίοι τον κατηγόρησαν για ανευθυνότητα να αποχωρήσει από την κυβέρνηση, ότι το θέμα της ΕΡΤ δεν ήταν η αφορμή, ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι και μαζί με το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, το ασφαλιστικό και μια σειρά άλλα φορολογικά μέτρα τα οποία θα επιβάρυναν ακόμα περισσότερο τους πολίτες στο να αποχωρήσει το κόμμα του από την κυβέρνηση. Μάλιστα. Πάμε να δούμε άλλο ένα απόσπασμα από την ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Εμείς είπαμε ότι φεύγοντας από την κυβέρνηση δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπουμε την πολιτική, αντίθετα με μεγαλύτερη ένταση την υπηρετούμε, την πολιτική σταθερότητα της χώρας, την πολιτική των μεταρρυθμίσεων, των αναγκαίων δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων για την Ελλάδα, αλλά και την πολιτική που αναζητά για να βρίσκει λύσεις μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η Ελλάδα πρέπει να είναι σταθερά προσανατολισμένη στην Ευρώπη, σταθερά να παραμένει στην Ευρωζώνη
διότι το ενδεχόμενο επιστροφής στο παλαιό μας νόμισμα την δραχμή θα εσήμαινε οπισθοδρόμηση πολλές μα πάρα πολλές δεκαετίες στο μακρινό παρελθόν της χώρας μας. Νιώθετε προδομένος από τη στάση και την πολιτική συμπεριφορά, θα λέγαμε, του Βαγγέλη του Βενιζέλου? Κοιτάξτε, ήταν ανακόλουθη η συμπεριφορά του κυρίου Βενιζέλου και του Πασόκ. Και οφείλω αυτό που σας λέω να το τεκμηριώσω. Όταν, για παράδειγμα, υπήρξε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου μόνο με τις υπογραφές των Υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, συνέταξε η κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατικής Αριστεράς μία πρόταση νόμου, η οποία έλεγε να μην επικυρωθεί από τη Βουλή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Την υπέγραψαν και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Όταν αρνήθηκε τον αντιρατσιστικό νόμο το Μαξίμου ο κύριος Σαμαράς, συντάξαμε και πάλι συγκεκριμένη πρόταση νόμου, η οποία είχε, εξακολουθεί να έχει τις υπογραφές των βουλευτών και της Δημοκρατικής Αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να καθιερωθεί ένας αντιρατσιστικός νόμος. Και τι κάναμε? Υιοθετήσαμε στο σύνολό του το περιεχόμενο του νομοθετήματος που είχε συντάξει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Θουρπακιώτης, και το οποίο δεν έγινε αποδεκτό από τη Νέα Δημοκρατία, από το Μαξίμου ακριβέστερα. Αναφέρομαι σε δύο γεγονότα, τα οποία είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Δύο γεγονότα που έδειχναν ότι υπήρχε μία από κοινού αντιμετώπιση συγκεκριμένων ζητημάτων, και μάλιστα αυτών των ζητημάτων που κορύφωσαν, αν θέλετε, τις αντιθέσεις. Και το ερώτημά μου είναι, όταν αυτές οι προτάσεις νόμου θα έρθουν στη Βουλή, τι θα κάνουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι έχουν υπογράψει τις προτάσεις νόμου? Να λοιπόν η ανακολουθία. Εγώ δεν έκανα ποτέ δήλωση, όπως έκανε ο κύριος Βενιζέλος, θυμηθείτε, ότι ό,τι κάνει η Δημοκρατική Αριστερά και ο Φώτης Κουβέλης θα κάνουμε κι εμείς. Εάν ο κύριος Βενιζέλος και το ΠΑΣΟΚ είχαν παρακολουθήσει και είχαν συνταχθεί με την συμπεριφορά, την πολιτική, την υπεύθυνη πολιτική συμπεριφορά της Δημοκρατικής Αριστεράς, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Τότε και ο κύριος Σαμαράς θα είχε αναγκαστεί να αναζητήσει μαζί και με μένα τον κοινό πολιτικό τόπο. Δεν το θέλησαν. Η Δημοκρατική Αριστερά από ένα σημείο και μετά, πρέπει να σας πω ότι την αισθάνονταν ως βαρύδι, διότι λέγαμε όχι εκεί που έπρεπε να πούμε όχι, λέγαμε ναι εκεί που έπρεπε να υποστηρίξουμε την ύπαρξη του συγκεκριμένου μέτρου, και βεβαίως δημιουργούσαμε πάντοτε το ζήτημα προς όφελος του ελληνικού λαού, ότι πρέπει να υπάρξουν ρυθμίσεις οι οποίες έχουν καθυστερήσει. Παράδειγμα, ο ενιαίος φόρος ακινήτων καθυστέρησε απαράδεκτα. Διαφωνήσαμε για την φορολόγηση του εισοδήματος, λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν να προσθέσουμε περισσότερα φορολογικά βάρη, ιδιαίτερα σε εκείνους οι οποίοι χρόνια ολόκληρα κουβαλάνε το φορολογικό πρόβλημα της χώρας στις πλάτες τους. Και ποιοι είναι αυτοί? Είναι οι μισθωτοί. Δεν είναι δυνατόν οι ίδιοι και οι ίδιοι να φορολογούνται. Βασίλη, είπε κάτι για εκλογές. Ο κύριος Κουβέλης γνωρίζει κάτι, σου αποκάλυψε κάτι? Ο κύριος Κουβέλης ήταν, ο λόγος μάλλον του κυρίου Κουβέλη ήταν μεστός, και αν κάποιος έτσι προσπαθήσει να τον αναλύσει και να τον αποκρυσταλώσει, θα μπορεί να εξάγει σε πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Ο κύριος Κουβέλης είπε, όταν ρωτήθηκε για το εάν θα πρέπει η χώρα να οδηγηθεί συστρατευμένα ή από ατύχημα, εντός εισαγωγικών, σε μια εκλογική αναμέτρηση από το Σεπτέμβρη και μετά τη λήψη κάποιων σκληρών οικονομικών μέτρων, απάντησε ότι δεν χρειάζεται να γίνει κάτι τέτοιο. Η παρούσα Βουλή μπορεί να δώσει μια καινούργια κυβέρνηση και μπορεί να δώσει και έναν καινούριο Πρωθυπουργό. Θεώρησε λοιπόν ο κύριος Κουβέλης ότι οι κοινοβουλευτικές δυνάμεις των κομμάτων μπορούν να οδηγήσουν σε κάποιους καινούριους συσχετισμούς, ούτως ώστε ούτε η Νέα Δημοκρατία να είναι ο βασικός πόλος της μιας μελλοντικής κυβέρνησης, ούτε ο κύριος Σαμαράς στη θέση του Πρωθυπουργού. Ο ίδιος βέβαια ανήγγειλε ότι ηγείται μιας πρωτοβουλίας πλέον για την δημιουργία ενός πόλου σοσιαλδημοκρατικού χαρακτήρα, αφήνοντας ανοιχτή πόρτα και για το ΠΑΣΟΚ και για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για τους ανεξάρτητους Έλληνες. Συνεπώς, ο ίδιος δεν επιδιώκει εκλογές, δεν θα έλεγε όμως και όχι σε περίπτωση που εκ των πραγμάτων θα έπρεπε να οδηγηθούμε σε αυτές. Από ό,τι μου λες, καταλαβαίνω ότι σου αποκάλυψε κάποια από τα σχέδιά του τα μελλοντικά. Τα σχέδια τα μελλοντικά είναι τόσο ότι θα εξακολουθήσει η Δημοκρατική Αριστερά να δίνει ανοχή
ψήφο ανοχής στην κυβέρνηση. Δεν θα όμως έτσι αρνηθεί ή δεν θα διστάσει να καταψηφίσει εκείνα τα νομοσχέδια και εκείνα τα σημεία τα οποία θα φέρουν μέτρα δυσβάσταχτα για τους πολίτες. Μάλιστα, τα οποία είναι ήδη δυσβάσταχτα, πόσο ακόμη να γίνουν. Δεν ξέρω αν κλείνοντας σου αποκάλυψε κάτι, σου κράτησε κάτι σαν έκπληξη για το τέλος ή έχει κάποια σπουδαία αποκάλυψη. Ασφαλώς, Τάσο, η συνέντευξη πέρα από το γενικό σχολιασμό των τρεχόντων και μη πολιτικών θεμάτων γενικότερο ενδιαφέροντος έβγαλε και μια είδηση πολιτική η οποία αφορά την Ζάκυνθο. Έχει να κάνει... Έχει με τοπικό χαρακτήρα. Έχει με τοπικό είδηση, χαρακτήρα. Δηλαδή. Έχει να κάνει με τη στρατηγική που θα ακολουθήσει το κόμμα στις επερχόμενες δημοτικές αλλά και περιφερειακές εκλογές. Βέβαια θα μου επιτρέψετε να κρατήσουμε έτσι μυστικό θα λέγαμε αυτή την δήλωση παύλα αποκάλυψη την οποία έκανε ο κύριος Κουβέλης και αφορά τη Ζάκυνθο αλλά και ευρύτερα τη στάση του κόμματος ανά την Ελλάδα, αλλά έχει έτσι ένα ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον για το νησί μας και την τοπική αυτοδιοίκηση, την οποία θα μπορούν οι φίλοι τηλεθεατές να πληροφορηθούν αύριο από πολύ νωρίς από την ημέρα της Ζάκυνθος. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Πάμε σε ένα διαφορετικό αλλά εξίσου σημαντικό θέμα. Μια σειρά επαφών και επισκέψεων είχε ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων Σπύρος Σπύρου στην πρωτεύουσα, προεξέχοντος της επαφής του φυσικά με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Χατζηδάκη. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Σπύρο, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε για το τι ακριβώς βγήκε από αυτές τις επαφές. Κύριε Σπύρου, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε και πάλι για τη συμμετοχή σας στο απόψινό δελτίο. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας και σεβόμενος τον τηλεοπτικό σας χρόνο να είμαι σύντομος. Ήταν η πρόσκληση από τον Υπουργό. Μάλιστα. Παρουσία των γενικών γραμματέων με κύριο θέμα το παρεμπόριο, οι λαϊκές αγορές, οι αδειοδοτήσεις ως έναρξη δραστηριότητος με στόχο την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα και τα καταστήματα της Κυριακής. Αρμοδιότητα των αντιπεριφερειαρχών κατά τόπους. Και βέβαια συζητήσαμε έντονα το θέμα του ΕΣΠΑ που κλείνει το 2013. Θα γίνει σύντομα τώρα μία αναθεώρηση. Θα αξιολογηθούν τα έργα τα οποία μπορούν να ολοκληρωθούν ή να μεταφερθούν ως γέφυρες, αλλά ουσιαστικά να μπορέσουν να, τα ενταγμένα να συμβασιοποιηθούν και τα συμβασιοποιημένα να κλείσουν μέχρι το 2015 και η νέα προγραμματική περίοδος 2014-2020, η οποία και αυτή μέχρι 31 Αυγούστου θα υποβληθούν το γενικό πλαίσιο των χρηματοδοτήσεων, πάντοτε μέσα στους άξονες που έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να τα πάρουμε, να τα πάρουμε ο λίγο. Ο στόχος να δημιουργηθούν 13 ισχυρά περιφερειακά προγράμματα, πολυτομιακά, που να μπορούν να αξιοποιήσουν τους πόρους αυτούς, οι οποίοι βέβαια είναι εξίσου αρκετοί, αλλά και δύσκολοι στη διαχείρισή τους. Μάλιστα. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Σχετικά με το παρεμπόριο, τι ακριβώς συζητήθηκε, σε ποιο, πού βρισκόμαστε. Το θέμα εντάχει του παρεμπορίου. Η εικόνα αυτή πρέπει να σταματήσει. Δείχνει την αδυναμία του κράτους να ελέγξει και να μπουν κανόνες εις βάρος των σοβαρών και υπεύθυνων επαγγελματιών που υφίστανται για την νομοθεσία και το κόστος και την ασφάλιση και το προσωπικό. Μάλιστα. Και βέβαια τροφοδοτούν την αγορά με προϊόντα όχι τόσο ασφαλή ή νοθευμένα τα οποία μπορούμε να τα ελέγξουμε. Βέβαια η αντίληψη, η κοινοτροπία, αν έχω υπερορίες, ποιος πηγαίνει, ποιος δεν πηγαίνει, προσπαθούμε να τα ξεπεράσουμε. Υπόγραψα πρόσφατα την ομάδα των υπαλλήλων, γενικότερα από όλο τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, που θα στελεχώσουν τις επιτροπές αυτές με έναν επικεφαλή και θα στελεχώνονται επίσης από την ελληνική αστυνομία και τη λιμενικό απουσιάζουση της δημοτικής αστυνομίας, η οποία η αλήθεια μπορούσε να βοηθήσει αρκετά και βοηθούσε το κομμάτι σημαντικά. Αυτό. Έχει βούληση ο Υπουργός. Πώς είδατε, πώς ήταν το κλίμα δηλαδή για την πάταξη του παραεμπορίου? Το κλίμα και θεσμικά βελτιώθηκε και η βούληση υπάρχει και η απέτηση και πρέπει να σταματήσει αυτή η εικόνα και μάλιστα τονίσαμε
ιδιαίτερα στα νησιά μας. Ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές είναι δραματική εικόνα, έτσι. Μεσολαβή θάλασσα, άρα το λιμεναρχία παίζουν σημαντικό ρόλο. Ο έλεγχος των κεντρικών αποθηκών επίσης, για να μπούμε και στην πηγή της τροφοδοσίας του παρεμπορίου. Μάλιστα. Το τέταρτο, ας πούμε, δεν είναι μόνο το πλανόδιο, είναι ακόμα και το στεγασμένο, το οποίο έχει νοθευμένα προϊόντα ή μαϊμού, όπως τα λένε, και οι παραλίες μας που κατακλείζονται από ποικίλης μορφής παροχής υπηρεσιών, που πρέπει να σταματήσει αυτή η εικόνα. Μάλιστα. Αισιοδοξούμε και υπάρχει ένα κλίμα και διάθεση πλέον, εμβαθύνουμε στο θέμα να το προχωρήσουμε. Άλλες περιφέρειες μπρος ή πίσω, κινούμαστε όλοι. Το θέμα των αδειοδοτήσεων. Είναι μια πληγή που δείχνει τη δισκαμψία και την νοοτροπία του κράτους μας, η οποία δεν απαλήφεται βέβαια ως διαμαγεία. Εάν κάποιος επιχειρήσει να κάνει μια επένδυση, μικρή ή μεγάλη, θα πρέπει να νιώσει ότι θα περάσει ένα γολγοθά. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Αυτή η σχέση με το κράτος που τον βλέπει εχθρικά και υπήρχε κάτω από αυτό και η συναλλαγή, οφείλει να σταματήσει. Ο επιχειρηματίας, μικρός όπως λέω ή μεγάλος, θα πρέπει να καταθέτει στο Μητρό για να υπάρχει εγγραφή, γιατί είναι πάρα πολλές εταιρείες, και μικρά δηλαδή, επιχειρήσεις που δεν έχουν Μητρό, δεν είναι γραμμένες, δεν τους ελέγχεις, δεν ξέρεις. Πώς μπορεί να σταματήσει. Οι έλεγχοι γίνονται στην τύχη τους ή και με σκοπιμότητες. Άλλο χειρότερο. Πώς μπορεί να απλοποιηθεί αυτή η διαδικασία και να βοηθήσει. Καταθέτοντας την αίτησή του, να παίρνει αμέσως έγκριση και να φέρνει στη συνέχεια με ημερομηνίες ή υποχρέωση τα χαρτιά που απαιτούνται, ώστε παράλληλα να προχωράει και η διαδικασία και να μην περιμένει ο ένας να καθυστερεί τον άλλον και να αποτελεί προϋπόθεση να πάει πυροσβεστική στο χαρτί, να πάει στη συνέχεια το πολεοδομικό, να πάει κατά εδώ, να πάει προς τα εκεί. Θα έχει την ευθύνη και κάποιος που χειρίζεται και το φάκελο να είναι εξασφαλισμένες οι διαδικασίες, ώστε να μην περιμένει να περάσουν 3-4 μήνες για να περάσει η θερινή σεζόν, όπως λειτουργούμε μέχρι τώρα και έτσι παρατηρείται, να μην μπορεί να ξεκινήσει μια επιχείρηση. Μάλιστα. Το τρίτο ήταν με την πιστοποιητικά των τεχνικών που θέλουν μια εξέταση στα κέντρα, να μπορούν να εξετάζονται και να παίρνουν τη βεβαίωση της επαγγελματικής τους κατοχύρωσης. Γι' αυτό θέλει και εκεί μια οργάνωση. Μας ενδιαφέρει πολύ και το θέμα με την κυριακάτικη αργία. Τι υπόθηκε, κύριε Περιφερειάρχα. Η κυριακάτικη αργία, θεωρούν ότι οι υποχρεωτικές αργίες είναι 7 το χρόνο, 2 τα Χριστούγεννα, 1 το Πάσχα των Βαΐων και 4 περιόδους εκπτώσεων. Από εκεί και πέρα, ο κάθε αντιπεριφερειάρχης, συζητώντας με τους εμπορικούς συλλόγους αλλά και με τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους και συνεκτιμώντας αυτό που και η αγορά, η κοινωνία θέλει, θα υπάρχει μια άνεση και μια ελευθερία να ανοίγουν τα καταστήματα τις Κυριακές, κάτι που δεν θα είναι υποχρεωτικό, αλλά θα επιλέγεται σύμφωνα με τις ανάγκες του κόσμου. Για παράδειγμα που το ζητήσαμε, Συμπατησίων που είναι Αθήνα εκεί, δεν μπορεί να αποκλείεται ο τουρισμός του Σαββατοκύριακου και να είναι νεκρά τα πάντα. Δεν μπορεί το Παρίσι να λέει ότι το Μουσείο του Λούβρου είναι ανοιχτό και τη νύχτα και να μην μπορούμε να λειτουργήσουμε, που η ίδια η αγορά και η κοινωνία τα καλοκαίρια, όπως βλέπετε και στα νησιά μας, όλα τα καταστήματα είναι ανοιχτά. Μάλιστα. Η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες ακόμα χώρες που έχει τέτοιες αγκυλώσεις. Και βλέπετε τη Μύκονο μέχρι το πρωί. Λοιπόν, πρέπει να εκμεταλλευτούμε τη δυνατότητα, όχι των Ελλήνων που ξέρουμε τις δυσκολίες που έχουν, ούτε να επιβαρυνθεί η επιχείρηση, γιατί κανείς δεν θα ανοίξει το μαγαζί του αν δεν έχει λόγους ή κίνηση. Και βέβαια το καλοκαίρι δεν νομίζω ότι ρώτησε κάποιος κάποιον αν θα είναι ανοιχτό. Απλώς αν το έχει ανοιχτό θα είναι παράβαση. Επομένως, και βέβαια δεν μιλάμε για αλυσίδες στη μεγάλα σούπερ μάρκετ πάνω από 200 μέτρα, το καθορίζει ο νόμος. Τα οποία αυτά, τι ισχύει για αυτά. 7 Κυριακές το χρόνο. Μάλιστα. Μιλήσαμε λοιπόν για το ΕΣΠΑ. Εμένας ο καημός μας που λένε και η απέτησή μας είναι να βρεθεί τρόπος μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων εκεί, πέρα από τα έργα του ΕΣΠΑ και οτιδήποτε, να εξασφαλίσουμε κάποιους πόρους που είναι μηδενικοί οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ανάγκες οι οποίες είναι ανάγκες προς την κοινωνία. Η συντήρηση του οδικού δικτύου, δεν λέω κατασκευές, συντήρηση. Η αντιμετώπιση κατάρτωση ενός στοιχείου.
το να υπάρχουν και να λειτουργούν φωτεινοί σηματοδότες ή ο ηλεκτροφωτισμός περιοχών που να αποφευθούν ατυχήματα. Αυτό είναι απέτηση, το διεκδικούμε και θα ζητάμε, ας πούμε, μετρημένα. Ξέρετε, το κράτος έχει μια νοοτροπία, βλέπω τώρα, και εν μέρει δικαιολογημένη ή όχι, ο καθένας είναι ό,τι αρπάξει για ότι τα καταφέρει και πιέσει. Όποιος προλάβει να πιέσει πρώτος, αυτός... Αυτό το πράγμα και... δεν γίνεται και δεν υπάρχει κάποιος ακούρι που παίρνουν αυθαίρετα χρήματα. Γι' αυτό η συνάντηση που έγινε και είχε δρομολογηθεί εκπρόσωπος ενός περιφερειών και από τις περιφέρειες και το Υπουργείο να επεξεργαστούν ένα πλαίσιο για να μπορούν να χρηματοδοτηθούν, που να μην είναι αόριστο όποιος πίεση πήρε πολλά, ο άλλος πήρε λιγότερα ή αόριστα, ναι, ναι. Γιατί όλοι έχουμε ανάγκη. Θέμα είναι έτσι, δεν τελειώνουμε. Τόνισα και τα μπλεξίματα που υπάρχουν με τα Υπουργεία και το Υπουργείο Οικονομικών που δεν υπάρχει διάλογος, κινείται λίγο σε άλλο κόσμο. Βλέπετε στις παραλίες, όχι ότι δεν πρέπει να υπάρχει τάξη και θα πρέπει να υπάρχει, έχουν κάποιοι κανόνες από αφαιρεσίες, αλλά όταν είναι παραδοσιακά μαγαζάκια που έχουν στέγαστρο, έχουν μια τέντα, έχουν ένα ξύλινη ξέδρα, δεν μπορεί να έρχεται να ξυλώνει και να πει πρέπει να καταγραφιστούν τώρα. Να είναι ευπρεπή, είναι του δημοσίου, η παραχώρηση έχει γίνει για το Δήμο για τα τραπεζοκαθίσματα, να μπορεί να πληρώσει χωρίς να σημαίνει ότι αποκτάει κάποια δικαιώματα. Yeah. Δηλαδή να γίνουμε λίγο πιο ευέλικτοι, πιο πρακτικοί και να μην ταλαιπωρούνται ο κόσμος. Μέσα από κανόνες τους οποίους όμως σιγά σιγά πρέπει να τους σέβονται ο καθένας. Μάλιστα. Είχαμε κάποια άλλη... Μιλήσαμε ναι. Σας τον κύριο Μιχελάκη, τον Υπουργό Εσωτερικό, που και αυτός βέβαια με δεμένα πολλές φορές στα χέρια του, προσανατολίζεται να κάνει μια τροποποίηση του Καλλικράτη. Σχετικά με προς τι? Την κατεύθυνση κάποια νησιά μεγάλα να αποκτήσουν περισσότερους δήμους από έναν, στην αντίληψη κάθε νησί και δήμο. Δεν μπορεί να κάνεις, ας πούμε, τη Μυτιλήνη ένα δήμο και την Αντίπαρο ένα δήμο. Μάλιστα. Αυτά ήταν του κυρίου Ραγκούση δουλειές. Αυτό τώρα είναι σημαντικό αυτό που μας λέτε. Είναι πρόθεσή του κυρίου Μιχελάκη ή είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε απλά έτσι? Πρόθεση και επεξεργασία και γνώμη. Μάλιστα. Βέβαια, αυτό δεν είναι, το είπε κάποιος, το συνεχτιμάει από τα προβλήματα που υπάρχουν, από τη λειτουργία που μπορεί να έχουν οι πολίτες, γιατί μιλάμε για αποκέντρωση και γίνει λίγο πολύ συγκέντρωση. Τα κέντρα των μεγάλων αυτών δήμων λειτουργούν, οι περιφέρειες υποφέρουν και έχουν απουσία υπευθύνων ακόμα και για τις λάμπες τους. Για παράδειγμα, επίσης οι περιφερειακές ενότητες και εκεί η περιφέρεια γενικότερα χρειάζεται μια αναδιοργάνωση καλύτερα για να είναι σαφέστερα κάποιες αρμοδιότητες οι οποίες μεταφέρονται. Υπάρχει μια σύγχυση, βλέπετε με το αγροτικό ασχολείται και η περιφέρεια και η αποκεντρωμένη και ο Δήμος και το Υπουργείο. Και εγώ το είπα, το τόνισα και θετικά ακούγεται. Θα πρέπει οι αντιπεριφερειάρχες να είναι περισσότεροι. Δεν μπορεί στη Θεσσαλία να έχει 40 αντιδημάρχους και να έχει 3 αντιπεριφερειάρχες. Πρέπει να εκπροσωπούνται οι περιφέρειες και ιδιαίτερα στα νησιά που είμαστε. Δεν μπορεί να έχει ένα νησί για να μην έχει ένα θεματικό ο οποίος είναι για όλη την περιφέρεια και να λειτουργεί περιφερειακά. Στο μέτρο που μπορεί να λειτουργήσει. Μάλιστα. Όπως βέβαια βλέπετε, είχε 2 δημοσιογράφους η περιφέρεια, τους κατήργησε ενώ είναι μέσα στον ρόλο και στη λειτουργία η ενημέρωση των πολιτών. Δεν μπορεί να καθίσει να γράφει τώρα ούτε κάποιος άσχετος ούτε ο Περιφερειάρχης να γράφει το δελτίο τύπου. Γιατί κατάργησε τις δύο θέσεις που μπορούσε να μείνει έστω η μία με μικρότερο μισθό μέσα στην περιοριστική οικονομική, έτσι, τακτική και δημοσιονομική. Για την ενημέρωση του κόσμου. Για την ενημέρωση του κόσμου, ναι. Κύριε Σπύρου, έχουμε Περιφερειακό Συμβούλιο σύντομα, έτσι δεν είναι? Την Τρίτη. Με τηλεδιάσκεψη, την ερχόμενη θέματα κυρίως υπηρεσιακά που πρέπει να προχωράνε και αυτά. Μάλιστα. Είναι ένα θέμα τα συμβούλια, οι μετακινήσεις, ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Έχουν δυσκολίες να βρεθούν και δωμάτια από τους συμβούλους. Κάποιοι εργάζονται επαγγελματικά και δεν θέλουν να αφήσουν τη δουλειά τους. Και είναι αλήθεια. Και έξοδα μεγαλύτερα. Και δικαιολογημένα τώρα. Και οι δυσκολίες, οι καθυστερήσεις, η μείωση των απανών
μας αναγκάζει να είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι και να ασχολούμαστε με θέματα που λύνουν προβλήματα και όχι μόνο έτσι γενικόλογες κουβέντες που μπορεί να είναι πολιτικό όργανο βέβαια το Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά δεν θα ασχοληθούμε για θέματα που δεν έχουμε και την αρμοδιότητα, απλώς για να πούμε ότι το είπαμε. Και βέβαια ούτε αυτά πρέπει να τα αποκρίνει κανείς. Πιστεύω μέσα από τον διάλογο να επιλέγονται κάποια θέματα που είναι σημαντικά. Μάλιστα. Γιατί πολλές φορές αναλυσκόμαστε με πολλή κουβέντα για θέματα που δεν έχουμε αρμοδιότητα και τελικά δεν πιάνει και τόπο. Και είναι ανούσια η συζήτηση τόσες ώρες. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Περιφερειάρχα για τη συμμετοχή σας και απόψη. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλό βράδυ. Γεια σας. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την υπόλοιπη επικαιρότητα. Γνωρίζετε για το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων? Ξέρετε ότι τώρα μπορείτε να αλλάξετε την ατμόσφαιρα αλλά και την οικονομία στο σπίτι σας? Γλαβάς, Σπύρος και Κώστας. Ενεργειακά κουφώματα με 70% επιδότηση στα πλαίσια του προγράμματος εξοικονόμησης κατοίκων με την εγγύηση Γλαβάς. Ενημερωθείτε τώρα. Δράστε άμεσα. Βγείτε κερδισμένοι για πάντα. Γλαβάς, Σπύρος και Κώστας. Στο τρίτο χιλιόμετρο κεντρικής οδού Ζακύνθου Βολιμών. Τηλέφωνο 26950-26960. Γλαβάς, Σπύρος και Κώστας. Γιατί όσοι μας γνωρίζουν, κερδίζουν. Πρώτα η ασφάλειά σας. Ασφάλειες ΟΓΑ από 86 ευρώ το εξάμηνο. Έχεις ανασφάλιστο όχημα? Είσαι άνεργος ή συνταξιούχος? Εποφελήσου από τις εκτόσεις του γραφείου μας για το αυτοκίνητό σου. Ασφάλειες Λιβάνι. Τραγωδία σήμερα το πρωί στο δρόμο από Αργοστόλη προς Άμι, όταν ένα φορτηγό όχημα το οποίο οδηγούσε ο πατέρας ενός 13χρονου αγοριού για αδιευκρίνιστους λόγους έχασε τον έλεγχο του το οχήματος, εξετράπη της πορείας του, έσπασε τις προστατευτικές μπάρες και έπεσε στο παρακείμενο οικόπεδο. Από την ανατροπή του οχήματος τελικά έχασε τη ζωή του το 13χρονο αγόρι, ενώ ο πατέρας και οδηγός του οχήματος και ένας ακόμη συνεπιβάτης βγήκαν από το όχημα με ελαφριά τραύματα και εκδορές. Αυτά λέει το ρεπορτάζ της ιστοσελίδας In Κεφαλονιά, το οποίο έχει κάνει ο Γιώργος Χαλαβαζής, ο συνάδελφος που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γιώργο, καλησπέρα. Πραγματική τραγωδία σήμερα στην Κεφαλονιά, έτσι? Καλησπέρα, Τάσο. Δυστυχώς άλλο ένα θλιβερό γεγονός στην άσφαλτο της Κεφαλονιάς που έρχεται να προστεθεί μετά από ένα άλλο συμβάν που είχε συμβεί πριν από μερικές μέρες, όταν είχε χάσει τη ζωή ένα 22χρονο παλικάρι με μηχανή που είχε σκοτωθεί. Σήμερα ένα 13χρονο παιδί χάνει τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη Σάμη. Όπως ακριβώς είπες, το όχημα το οποίο κατευθυνόταν από το Αργοστόλι με προορισμό το λιμάνι της Σάμης, έχασε ο οδηγός του οχήματος και πατέρας του παιδιού, έχασε τον έλεγχο, εξετράπη της πορείας του και βρέθηκε στο παρακείμενο οικόπεδο. Το παιδί μεταφέρθηκε νεκρό στο κέντρο υγείας της Σάμης, ενώ τόσο συνεπιβάτης που ήταν μέσα, όσο και ο πατέρας που οδηγούσε το όχημα, είναι καλά στην υγεία τους, δεν έχουν πάθει τίποτα παρά μόνο εκδορές. Οι πληροφορίες μας λένε ότι το όχημα κατευθυνόταν προς το λιμάνι της Σάμης για να προλάβει το πλοίο που θα τις μετέφερε στην Ιθάκη. Δυστυχώς όμως δεν κατάφεραν να φτάσουν. Πιθανόν δηλαδή, Γιώργο, πιθανολογείται η ταχύτητα υπερβολική να είναι ως αίτιο του δυστυχήματος? Ακόμα δεν έχει γίνει η πραγματογνωμοσύνη. Η τροχιά Αργοστολίου διενεργεί τα αίτια του δυστυχήματος. Ωστόσο, πληροφορίες κάνουν λόγο ότι δεν πιάσανε τα φρένα του οχήματος. Και είναι συγκλονιστικό αυτό, γιατί είναι κατηφορικός ο δρόμος εκεί. Δεν πιάσανε τα φρένα του οχήματος, έχασε τον έλεγχο οδηγός, με αποτέλεσμα να συμβεί αυτό που συνέβη, αυτή η πραγματική τραγωδία με θύμα ένα 13χρονο παιδί. Μάλιστα. Και το λέω αυτό γιατί είναι πραγματικά θλιβερό. Τον τελευταίο καιρό δύο νέα παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους στην άσφαλτο. Και είναι πραγματικά θλιβερό. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά, Τάσο. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
Αλλάζουμε θέμα. Απαντήσεις για το ζήτημα που προέκυψε με τα κλειδιά του κτηρίου στο οποίο στεγαζόταν η στρατολογία Ζακύνθου έδωσε σήμερα η προϊσταμένη της κτηματικής Αγγελικής Ουρμπάνου. Η ίδια ανέφερε πως θα πρέπει να φύγει η περιφερειακή ενότητα από το διοικητήριο, μιας και υπάρχει δικαστική απόφαση που δικαιώνει την κτηματική. Στον πύργο βρίσκονται τα κλειδιά του κτηρίου στο οποίο στεγαζόταν η στρατολογία Ζακύνθου με την προϊσταμένη κτηματική Αγγελική Ουρμπάνου να δίνει απάντηση στις αιχμές που άφησε εναντίον της ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Κρατικής Διοίκησης Μανώλης Αγγελάκας για το συγκεκριμένο θέμα. Εγώ δεν γνώριζα βέβαια ότι θα έρθει ο κύριος Γενικός εδώ. Είχα ενημέρωση βέβαια, με ρώτησαν δεν μπορώ να πω οι δημοσιογράφοι, ότι με ρώτησαν τις δύο προηγούμενες μέρες αν εγώ θα είμαι στη σύσκεψη, αλλά γνωρίζω κάτι. Δεν ήμουν ενημερωμένη. Από τις εφημερίδες έμαθα ότι υπάρχει αυτή η σύσκεψη για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών. Θεωρώ ότι είμαι αρμόδια υπηρεσία στη Ζάκυνθο για όλο αυτό και γνωρίζω πολύ καλά για τα κτίρια όλα. Γιατί έχει επισκεφτεί κλιμάκιο του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου τότε με το θέμα τη ΔΟΗ Ζακύνθου και ξέρετε για την νομαρχία που θα υπογενικεί ο Υφυπουργό Οικονομικών να ακενώσει το κτίριο τη νομαρχία και να πάει η εφορία. Είχαμε ελέγξει και τα υπόλοιπα κτίρια να δούμε αν υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να στεγάσει. Γενικά το αεροδρόμιο, το νοσοκομείο, τη στρατολογία, τα είχαμε δει όλα τα κτίρια. Το μικρό διοικητήριο, το μεγάλο διοικητήριο. Και έχουμε για όλους την άποψη. Όσο για τηλεφώνημα που έγινε, με πήρε ο κύριος Μιλωνάς πρώτα και μου είπε αν έχω τα κλειδιά στρατολογίας. Το απάντησα ότι δεν τα έχω, δεν ήξερα βέβαια ότι εκείνη και ο κύριος Αγγελάκας. Μου είπε απλά ότι θέλει να το επισκεφτεί. Όταν εγώ μετά από λίγο ξανά με πήραν τηλέφωνο και μου είπε ο ίδιος ο Γενικός, ο οποίος μου είπε ότι θέλει να μπει στο κτίριο. Εγώ είπα δεν έχω τα κλειδιά και βέβαια μου είπε τι θα γίνει με το κτίριο. Αν πάρει φωτιά, του είπε ότι θα πάει πυροσβεστική. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι, δηλαδή δεν τα έχω. Στη συνέχεια, η προϊσταμένη της κτηματικής αναφέρθηκε και στη δικαστική διαμάχη που κέρδισε αναφορικά με το διοικητήριο, στο οποίο στεγάζεται η περιφερειακή ενότητα. Πλέον θα κινηθεί η διαδικασία για να πάει εκεί η εφορία. Τι είναι μια απόφαση που άλλες φορές είναι θετική για το δημόσιο, άλλες φορές είναι αρνητική. Εντάξει, είναι συνηθισμένα για μας αυτά. Απλά με τα στοιχεία που προσκομίσαμε εμείς σαν δημόσιο, αποδείξαμε ότι το κτίριο αυτό ήταν ανέκαθεν του δημοσίου και δεν ήταν ποτέ της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης που σήμερα έχει αντικαταστατεί από την αρετή περιφέρεια. Αυτό λέγαμε και πριν τα δικαστήρια, αυτό λέμε και τώρα, αυτό αποδεικνύεται από τα χαρτιά που έχουμε στην υπηρεσία μας. Θα ενημερώσω, έχω ήδη ενημερώσει προφορικά, θα ενημερώσω εγγράφως και θα στείλω κατά αρμοδίως τους ανωτέρους μου την απόφαση και θα περιμένω να μου πούν τι πρέπει να κάνω. Ναι. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να φύγουν τα γραφεία της περιφερειακής ενότητας από εκεί? Κανονικά είναι μια δικαστική. Έχουμε δύο αποφάσεις. Μια δικαστική απόφαση που πιστεύω ότι έχει και δικαίωμα υφής, αλλά δεν ξέρω τι θα μου πούνε. Και έχω και μια απόφαση του Υπουργού που λέει να μετακομίσω τη δόηση εκείνη στο κτίριο αυτό. Θα περιμένω όμως οπωσδήποτε. Εντολές θα στείλω, όπως κάνω πάντα, θα στείλω την απόφαση και θα περιμένω από τους ανωτέρους να μου πούν τι να κάνω. Βέβαια, όχι, έχει δικαίωμα έφεσης. Αλλά τα πρωτόκολλα ειδικής αποβολής εκτελούνται και με την πρώτη απόφαση. Και επειδή θεωρώ ότι για μένα θεωρώ το καλύτερο είναι να κάνουμε αυτό που έγινε χθες, να το κάνουμε πολύ καλύτερα, να το κάνουμε οργανωμένα, να δούμε ποιες υπηρεσίες και πού μπορούν να πάνε κάθε μία. Όπως είδαμε στο ρεπορτάζ, θα πρέπει να μετακινηθεί σε άλλο κτίριο η αντιπεριφέρεια, όπως είδατε και αυτά που είπε βέβαια η κυρία Ζουρμπάνου. Για το θέμα αυτό όμως, αλλά και για μια σειρά άλλων ζητημάτων, φιλοξενούμε τηλεφωνικά στο απόψινο δελτίο τον αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου, τον κύριο Μιλωνά. Κύριε Μιλωνά, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα, κύριε Δοδόση. Να πούμε δύο λόγια για την περιφερειακή ενότητα, η οποία πρέπει να φύγει από το κτίριο του διοικητηρίου, όπως ισχυρίζεται η κτηματική υπηρεσία. Έχουμε κάποια νεότερη ενημέρωση, αλλάζει κάτι πάνω σε αυτό? Καλά, ισχυρίζεται αυτό το πράγμα χρόνια τώρα και θα το ισχυρίζεται για πολλά χρόνια. Υπάρχει δικαστική παραμείνει... απόφαση από ό,τι είπε, γι' αυτό το λέμε. Υπάρχει κάποια άλλη απόφαση που λέει ότι πρέπει να τελεσυνδικήσει αυτή η απόφαση. Μάλιστα. Θεωρώ ότι υπάρχουν υγιή μυαλά ακόμη στη δικαιοσύνη και οι οποίοι κάποια στιγμή όταν και εφόσον φτάσουμε και αν πρέπει να φτάσουμε σε ανώτατο δικαστήριο, θα αποφασίζουν σχετικά. Εντάξει, είναι περιχαρής η κυρία Ζουμπάνου από ό,τι ενημερώθηκα χθες, για κάποια λέει απόφαση που βγήκε, εγώ δεν έχω καμία πληροφόρηση επίσημη ακόμη. Θεωρώ σαν υπάλληλος στην υπηρεσία, δεν θα προλάβει να χαρεί αυτό το κατόρθωμα μάλλον θα έλεγα. Γιατί απλά όπως προείπα κάποια στιγμή θα τελειώσει, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να σοβαρευτούμε κάποια στιγμή σαν κράτος. Ναι, αυτό τώρα ειλικρινά δεν ξέρω και πόσο αφορά τον κόσμο αυτή μέσα σε εισαγωγικά. Ναι, και εγώ ειλικρινά από την πρώτη στιγμή το είπα και το δώσω αυτό. Ναι. Σε μια περίοδο που ο κόσμος αντιμετωπίζει τόσα προβλήματα, ναι. Σε μια περίοδο που εμείς σαν αντιπεριφέρεια στη Ζάκυνθο έχουμε ασχοληθεί όσο καμία άλλη περιοχή στην Ελλάδα
για το πώς πρέπει το κράτος και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, που σημαίνει οι κατατόπους κλιματικές υπηρεσίες, να αξιοποιήσουν τα ακίνητα του δημοσίου που βρίσκονται ανενεργά, εγκαταλελειμμένα, την ίδια στιγμή που οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών πληρώνουν ενίκεια και δεν θέλουν να σπάσουν τα αυγά για να τα έχουν καλά με όλους εκείνους που χρόνια συνδιαλέγονται, έρχεται και ο Ζουμπάρα να παίξει. Εντάξει, ο κόσμος κρίνει. Και ευτυχώς πέραν του κόσμου έτυχε σε μια προσπάθεια συνομιλίας και με τον γραμματέα της αποκεντρωμένης του κ. Γυρέκα χτες, να καταλάβει περίπου πώς αντιμετωπίζει τα πράγματα και με ποια σοβαρότητα η κυρία Ζουμπάνου. Πήρε μια εικόνα και ο ίδιος, δεν την είχε αποκομίσει, πραγματικά έφυγε πιο πλούσιος από εμπειρίες και με τον τρόπο που η κλιματική υπηρεσία θα κίνησε να αντιμετωπίζει τα πράγματα. Φαντάζομαι, βέβαια, για το, φαντάζομαι για το καλό του δημοσίου θα μιλά και η κυρία Ζουμπάνου, έτσι δεν είναι? Από πού φαντάζεσαι, από πού προκύπτει αυτό? Στο να θέλει να μετακινηθεί από εκεί η Περιφερειακή Ενότητα από το Διοικητήριο για να χρησιμοποιηθεί. Θα χρησιμοποιηθεί το δημόσιο κάποια χρήματα, κύριε Θεοδόση, αν μετακινηθεί από εκεί η Περιφέρεια. Ίσως να χρησιμοποιηθεί για κάποιες άλλες υπηρεσίες. Αυτό νομίζω. Και έτσι, υπηρεσίες της Περιφέρειας, δεν υπηρεσίες του Δημοσίου. Μάλιστα. Και υπηρεσίες της κλιματικής, γιατί στεγάζονται τόσο καιρό σε νοικιασμένο κτίριο και πληρώνει τόσες δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες ευρώ ετησίως. Και γιατί η εφορία εξακολουθεί στεναρά να επιμένει, κύριε Ζουμπάρου, να παραμένουν σε αυτό το ακατάλληλο κτίριο, που η ίδια με δικιά της υπογραφή πήγε πριν 20 περίπου χρόνια? Και ποιες ενέργειες έκαμε να αξιοποιηθεί το αεροδρόμιο, το εγκατεβελημένο, η στρατολογία, το παλιό νοσοκομείο και ένα σωρό άλλα κτίρια? Για να δούμε τώρα αν θα έχουμε... Δεν πείθει λοιπόν. Δεν πείθει. Το μόνο που έχει καταφέρει και ο Ζουμπάνου είναι να στρέψει τη μισή Δάκυνθο εναντίον της, εναντίον του δημοσίου, με τις τρελές καράξεις γυαλού στο Καλαμάκι και στο Λαγανά, και να ξεκολώνει, να το πω δακινθινά, κάνα φίνικα στο Τσιλιβί. Αυτό είναι το έργο της. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε κάποιες άλλες εξελίξεις σχετικά με το χωροταξικό? Έχουμε κάποια εξέλιξη, κύριε Αντιπεριφερειάρχα? Ναι, συζητείτε το χωροταξικό του τουρισμού, το επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αναμορφώνω το χωροταξικό τουρισμού. Υπάρχει το σχέδιο το οποίο έχει κατατεθεί από τη συναρμόδια Υπουργεία. Επ' αυτού καλούνται οι περιφερειακές ενότητες της Περιφέρειας να υποβάλουν τις αντιρρήσεις τους, προτάσεις τους ή διαφοροποιήσεις από την πρόταση αυτή. Βέβαια, το άσχημο αυτή η υπόθεση είναι, κύριε Δωδόση, ότι το Περιφερειακό δεν έχει αποφασιστικό, και το λέω για άλλη μια φορά. Εμείς θα προτείνουμε κάποιες αλλαγές. Δηλαδή αυτό που θα προτείνουμε είναι μια ευχή, να το πω για άλλη μια φορά. Εάν και εφόσον το αρμόδιο Υπουργείο δεν θέλει, μπορεί να μην κάνει δεχτεί αυτή την πρόταση τροποποίηση που θα κάνουμε. Όμως, ταυτόχρονα πρέπει να πω ότι με λύπη μου, για άλλη μια φορά εντοπίζω την αδράνεια όλων αυτών που είχαν λόγο να συνδιαμορφώσουν μια πρόταση και να καταθέσουν μια ενοποιημένη πρόταση σαν περιφερειακή ενότητα. Παρ' όλα αυτά, εγώ σαν αντιπεριφερειάρχης έχω μια συνεργασία με φορείς από τη Ζάκη, όπως το Επιμελητήριο Παράγοντας κάνει, προκειμένου να καταθέσουμε μια πρόταση από κοινού. Θεωρώ ότι στο προαναθεώρηση χωροταξικού τουρισμού πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η νέα πραγματικότητα στα αιώνια που έχει να κάνει με τους υδρογονάθρακες. Χωροταξικό τουρισμού και ανόρυξη πετρελαίου υδρογονάθρακων στην περιοχή μας, έτσι, είναι μια υπόθεση που πρέπει να τη δούμε με σοβαρότητα. Μάλιστα. Πρέπει επίσης να δούμε με σοβαρότητα το πέρα εκατό του περιφερειακού φόρου που θα πάει για ποιο ταμείο και για ποιες δράσεις. Μάλιστα. Είναι σοβαρό ζήτημα. Ορίστε, δεν σας ακούω. Σοβαρότατο ζήτημα, λέω, πρέπει να το δείτε συνολικά. Ναι, είναι γεγονός. Είναι γεγονός, πρέπει να το δούμε συνολικά. Θα απασχολήσει στο μέλλον. Υπάρχει μια ταύτιση απόψεων μεταξύ επιμελητηρίου, τουριστικών επιχειρηματιών του νησιού μας και της περιφέρειας πάνω στο κομμάτι αυτό. Όμως, επαναλαμβάνω, εμείς θα καταθέσουμε στεναρά μια πρόταση η οποία πιθανότατα το Υπουργείο να μην την δεχτεί. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να αλλάξει σε κάποια φάση και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον τρόπο λειτουργίας του περιφερειακού. Μάλιστα. Πρέπει αυτό που αποφασίζει να μην είναι οικονομοδοτικό αλλά αποφασιστικό. Σωστά. Θέλουμε και... από αυτό και πάμε στα αυτό καθαρά το χωροταξικό του τουρισμού. Είναι οι αποστάσεις για δόμηση από τις ζώνες Αιγιαλού. Οι αποστάσεις που βάζει είναι μεγάλες.
πρότασή μας είναι να μικρύνουν και οι αποστάσεις αυτές να μην υπερβαίνουν τα 50 μέτρα. Μάλιστα. Ένα τρίτο σημαντικό εξίσου. Λείπουν κάποιες εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως παραδείγματος χάρη ο θρησκευτικός τουρισμός για το νησί μας. Πρέπει να παίξει σημαντικό και καθοριστικό και πρωταγωνιστικό, θα έλεγα, ρόλο. Επίσης, ο αγροτουρισμός, σπουδαίο και σημαντικό κεφάλαιο, με τον αγροτουρισμό γίνανε κάποιες επενδύσεις, κάποιες μικρές επιχειρήσεις στο νησί μας. Θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει αυτός ο τομέα, αυτό το μέτρο. Μάλιστα. Δεν αναφέρεται πουθενά το κομμάτι εκείνο που έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα που να παντρευτεί με τον τουρισμό, τα αγροτικά προϊόντα του νησιού μας, κρασί, λάδι, καθώς επίσης τη γαστρονομία. Πρέπει να καταγραφούν και να απαιτηθούν να ενταχθούν σε αυτό το κομμάτι του χωροταξικού για τον τουρισμό. Ένα επίσης πάρα πολύ σημαντικό είναι ο χάρτης, όπως περιγράφεται στο σχέδιο αυτό ο κ. Θεοδόση, όπου μιλάει και αναφέρει ότι η ανατολική πλευρά του νησιού μας και ο κόλπος του Λαγανά είναι τουριστικά χωρεσμένη περιοχή. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Μπορεί ο κόλπος του Λαγανά και συγκεκριμένα το κομμάτι εκείνο που έχει να κάνει με το σχέδιο Λαγανά να το συζητάμε αν είναι χωρεσμένο ή όχι. Όμως η ανατολική πλευρά που απλώνει από το Βασιλικό μέχρι τις Βολήμες δεν είναι χωρισμένη τουριστικά. Άλιστα. Υπάρχει μεγάλη, με σειρά μεγάλων ζητημάτων και πολύ σοβαρών. Δεν έχουμε δυστυχώς. Ναι. Δηλαδή είναι πολλά που δεν ξέρω αν το αγκάθισε κάποιος φορέας, το ΤΕΗ, αυτός ο Δήμος, ή ξενοσύλλογοι, ή ξενοδόχο να ασχοληθούν. Έπρεπε όμως να είχαν ασχοληθεί. Πρέπει και έπρεπε να είχαν καταθέσει προτάσεις. Παρ' όλα αυτά, εμείς έχουμε εντοπίσει τις αδυναμίες και τα προβλήματα. Επίσης, ένα σημαντικό. Δεν αναφέρει ποτέ για τη Ζάκυνθο, σαν πόλο για την κρουαζιέρα. Κάνει μια πρόταση, αναφέρει μόνο τη Κέρκυρα. Ούτε Λευκάδα, ούτε Κεφαλονιά, ούτε Ζάκυνθο. Αναφέρεται πουθενά η λέξη κρουαζιέρα και χώρος υποδοχής κρουαζιεροπλοίων ή υδροπλάνων. Σας περιμένει πολύ δουλειά. Κύριε Μιλιονά, δεν έχουμε ήδη περισσότερο χρόνο. Ήδη το δουλεύω μέρες μαζί με τους συνεργάτες μου και αύριο θα φύγει η εισήγηση προς την πλειοψηφία και τον κύριο Τσίπη που θα το εισηγηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα το παλέψουμε, θα το απαιτήσουμε και θέλω να πιστεύω ότι θα ληφθούν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη και προτάσεις του Ζακίνθου. Μακάρι, σας ευχαριστώ πολύ. Να πω στο σημείο αυτό. Ναι, επειδή δεν έχω περισσότερο χρόνο, κύριε Μιλουνά, γι' αυτό. Ναι, τελειώνουμε. Να πω ότι από το 2008, κύριε Θοδόση, είχαμε καταθέσει προτάσεις από την τοπική αυτοδιοίκηση και σαν ΤΕΒ την εποχή εκείνη για το χωροταξικό αποτουρισμού. Να μην βγει κάποιος να πει ότι ευθυνδιαζόμαστε. Δεν ευθυνδιαζόμαστε. Το γνωρίζαμε, ας είχαμε ενεργήσει διαφορετικά και πιο έγκαιρα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιλουνά. Και εγώ, κύριε Θεοδόση. Καλό βράδυ. Εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας. 63.000 ευρώ ήταν η λία μιας κλοπής που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην παραλιακή οδό της Ζακύνθου. Άγνωστος δράστης επετέθηκε και άρπαξε από τον υπάλληλο της κοινοπραξίας των πλοίων που μετέφερε τα χρήματα από το πλοίο στο γραφείο της κοινοπραξίας, του άρπαξε το σακουβαγιάς και τράπηκε προς άγνωστη κατεύθυνση. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε έξω από τα γραφεία της κοινοπραξίας Ζακυνθινών Πλοίων, όπου σήμερα το πρωί στις 10 παρατέταρτο περίπου πραγματοποιήθηκε κλοπή. Στο σημείο αυτό ακριβώς, άγνωστος δράστης επιτέθηκε στον υπάγγελο ο οποίος μετέφερε τα χρήματα από το πλοίο Ionian Star, τα οποία ανέρχονταν στις 63.000 ευρώ σε χαρτονομίσματα και τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των διοκτικών αρχών, χωρίς ωστόσο μέχρι αυτή την ώρα να έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τον δράστη. Ενημερωτικού χαρακτήρα συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ζακύνθου είχε ο βουλευτής Σταύρος Κοντονής, όπου πληροφορήθηκε τα τρέχοντα αλλά και τα χρονίζοντα προβλήματα. Από τη μεριά του δεσμεύθηκε για την προώθησή τους στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου και την εξέβρεση λύσεων. Η έλλειψη αφενός της δυνατότητας δανεισμού ώστε να ανταπεξέλθει στις πληρωμές των παραγωγών και αφετέρου των ελέγχων για την είσοδο στη Ζάκυνθο νεοθετημένου ελαιολάδου ήταν στην κορυφή της ατζέντας της συνάντησης του βουλευτή Ζακύνθου και της διοίκησης της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Ο κ. Κοντονής κατέγραψε τα προβλήματα και δεσμεύτηκε να τα προωθήσει αρμοδίως. Γιατί και η ίδια η παραγωγή μέσα
στην αγωνία του, ας πούμε, πιάνεται ο πνιγμένος από τα μαλλιά του. Πάω 2 τόνους λάδι εγώ σε έναν έμπορο και μου κόβει τιμολόγιο για 5 τόνους. Και πάω στο μαγαζί και περηφανεύουμε το βράδυ ότι ο τάδε, πάω εγώ στην Ένωση, τι να κάνω στην Ένωση, πήγα στον τάδε έμπορο, του πήγα 2 τόνους λάδι και μου έκοψε χαρτιά για 5 και θα πάρω το ΦΠΑ. Αυτό το λάδι λοιπόν που παίρνει από το βιτίο, να δικαιολογήσει την αγορά, 3 τόνους, αμέσως από μένα, ναι, θα το δικαιολογήσει και θα το βαφτίσει Ζακυθινό και θα το κάνει εξαγωγή σαν ζακυθινό λάδι. Νοθεύει δηλαδή. Νοθεύει το ζακυθινό λάδι, δεν πάει αυτούσιο το ζακυθινό λάδι. Και το δυσφημίζει. Και το δυσφημίζει. Και τον δεν φαίνεται η ποιότητά του, δεν φαίνεται τίποτα. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι το λάδι είναι πάρα πολύ δύσκολο στην αντιμετώπιση του εάν έχουμε δεν λειτουργήσει το κράτος. Δηλαδή να πω ότι παρατηρείται. Και αν, αυτό το αν πράγμα, έχουμε τέτοιες καταγγελίες. Παρατηρείται ότι. Εσύ πώς το καταλαβαίνεις όταν ο τάδε έμπορος που γίνεται σε μεγάλη έκταση του πάρει 2 τόνους και σου κόβει 5. Ναι, αυτό είναι. Αλλά αυτό. Είναι εξόφθαλμο. Αλλά για να το εντοπίσουμε, ας πούμε, να πούμε τι κάνουν οι δημιουργικές αρχές με τους ελέγχους ή τι κάνει το κράτος με το. Να επιβάλλουμε το νόμο. Νόμιστοι, όπως γνωρίζεις πολύ καλύτερα, οι νόμοι στην Ελλάδα υπάρχουν. Δεν εφαρμόζονται ποτέ. Γιατί αν γινόταν έλεγχος και κόβανε και τον κόλλο σε έναν δύο, τελείωνε το πανηγύρι. Τελείωνε το πανηγύρι. Δεν θα ξανασυνέβαινε αυτό το πράγμα. Επειδή στην Ελλάδα ζούμε και ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο να αλλάξουν τα πράγματα από μια ώρα στην άλλη, ακόμα και μια χρηματοδότηση με το 9% με το 10% μας είναι χρήσιμη, με την εξής λογική, ότι θα γίνει μια αλληλογισμένη χρήση από τη μεριά μας. Σου ανέφερα ένα παράδειγμα προηγουμένως με το λάδι. Δηλαδή θα την χρησιμοποιήσει για μια εβδομάδα. Παραπάνω δεν αντέχεις με το λάδι. Στη σταφίδα θα την χρησιμοποιήσει για 2 μήνες, για 3 μήνες. Θα κάνεις το κουμάντο σου κυλιόμενο, να πληρώσεις το 50% στην αρχή με άμεση εμπορία του προϊόντος. Και μετά μπορεί να τους πεις περιμένετε τώρα να και τα υπόλοιπα. Δεν θα περιμένει να πληρωθεί τον Αύγουστο και τον Ιούλιο. Θα πας στον Απρίλιο. Όπως θα έρχεται η αξία, θα την κρατάει. Πότε θα ξεκίνησε αυτό το πρόβλημα της χρηματοδότησης? Είναι τώρα, είναι 4-5 χρόνια τώρα που δεν παίρνουμε. Αλλά καταλαβαίνεις ότι χρόνο με το χρόνο σφίγγει ο κλοιός. Εσείς αυτά τα χρόνια δημιουργήσατε κάποιο αποθεματικό ούτως ώστε να έχετε κάποιο. Είναι αδύνατο να δημιουργήσουμε αποθεματικό για τους εξής λόγους. Καταρχήν το περιθώριο κέρδος που έχουμε δεν είναι τέτοιο που να μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε το αποθεματικό. Υπάρχουν αυξημένα λειτουργικά έξοδα και υπάρχει κυρίως και υποχρεώσεις προς την Αγροτική Τράπεζα από παλιές, που αν έχεις να σου μένει στο τέλος του χρόνου κάτι, πηγαίνει όλο στους τόπους και στα τοποχρεώσεις. Έφτασε η ώρα για την ενημέρωσή μας από την Κεφαλονιά. Η Μαρτίνα Γκομές περιμένει να μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις. Μαρτίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Συνελήφθησαν την τελευταία εβδομάδα στην Κεφαλονιά από αστυνομικούς της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεφαλονίας σε 10 διαφορετικές περιπτώσεις, 11 εμεταπή, 2 γυναίκες και 9 άνδρες, ηλικίες από 25 έως 82 ετών, για παραβάσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ανεξάρτητος κατέβηκα, ανεξάρτητος θα ξανακατέβω, την κομματική μου ταυτότητα την έχω ξεχάσει. Τόνισε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Παρίτσης και πρόσθεσε ο κ. Δήμαρχος. Τώρα παίζουν ρόλο τα πρόσωπα και όχι τα κόμματα. Και απόδειξη είναι ότι ο κόσμος αηδιάζει με ό,τι έχει σχέση με την πολιτική σήμερα. Επίσης, ο κ. Παρίτσης κατά τη συνεδρίαση πρόβλεψε ότι το Νοέμβριο ενδέχεται να έχουν κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Σύγκρουση 2 βοηθητικών σκαφών αντίστοιχων θαλαμικών που είναι ελιμενισμένα στο Πισκάρδο έγινε από χθες το βράδυ 300 μέτρα έξω από την πρωτή εξέδρα που βρίσκεται στο λιμάνι Πισκάρδο. Κατά τη σύγκρουση τραυματίστηκε μια 52χρονη η οποία επέβαινε στο ένα από τα 2 βοηθητικά σκάφη. Στο Δημοτικό Στάδιο Αργοστολίου πραγματοποιείται αυτή την ώρα η μεγάλη μουσική παράσταση Νίκης Θεοδωράκης «Ποιο στη ζωή μου» με τη συνεργασία του Δήμου Κεφαλονιάς και με θέμα τη ζωή και το έργο του κορυφαίου Έλληνα Χουλιακού. Στην παράσταση γίνεται ειδική μνήμα στο Αργοστόλιο που ο συντέχνης έζησε μεγάλο διάστημα των παιδικών του χρόνων, κατά το οποίο ήρθε σε επαφή με τη μουσική και καθόρισε την μετέπειτα πορεία του. Με ικανοποίηση και ενθουσιασμό γίνονται δεκτά τα μέλη των πληρωμάτων του 25ου Ράλι Ιωνίου που πλέον στα καταγάλανα νερά του Πελάγου. Από την Κεφαλονιά στην διοργάνωση συμμετέχει με το σκάφος Super Duper ο Διονύσης Κόμης με το πληρωμά του από τον αυταθλητικό όμιλο Κεφαλονίας Ιθάκης Νόκη, ο οποίος βρίσκεται μετά τη δεύτερη συνδρομή στην έκτη θέση με 27 βαθμούς.
χθες το βράδυ στις Άμμοι, στα πλαίσια των πολιτικών εκδηλώσεων Νεόρθιας Άμμοις 2013, η κεντρική και η τοπική κοινότητα Άμμοις πραγματοποίησαν τη τελετή των απονομών επάθρων στα πληρώματα που συμμετέχουν στο Ράλι Ιωνίου 2013. Το σκάφος Lady O έχει δρομολογηθεί την προσεχή Κυριακή για να μεταφέρει προσκυνητές στο πιο γραφικό πανηγύρι της Κεφαλονιάς, στον Άγιο Σπυρίδωνα Βράχου Κουρουκλάδου. Η κίνηση του σκάφους θα γίνει στις 7.30 το πρωί από Αρνοστόλη. Στη συνέχεια το σκάφος θα πάει στο Λιξούρι, όπου θα αναχωρήσει από εκεί στις 8 και 4 το πρωί. Η επιστροφή θα γίνει από τον Άγιο Σπυρίδωνα Κουρουκλάδου γύρω στις 11.45. Εισιτήριο με επιστροφή είναι 10 ευρώ. Υπενθυμίζετε ότι όσοι θέλουν μπορούν να πάνε στον Άγιο Σπυρίδωνα Κουρουκλάδου με το αυτοκίνητό τους. Αυτές ήταν οι ειδήσεις από την Κεφαλονιά. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ, Μαρτίνα, σε ευχαριστούμε. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, και το απόψινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ionian Channel ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να βλέπετε τα δελτία στο διαδίκτυο. IonianTV.gr είναι η διεύθυνση. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.